Όταν ήμουν παιδί, αναγκάστηκα να φύγω από την πόλη μου. Οι γονείς μου μου είπαν πως πρέπει να πάω ένα ταξίδι. Μα εγώ το είδα σαν περιπέτεια. Μπήκα στο πλοίο και πήγα να βρω τη γιαγιά μου, που με περίμενε σε μία πόλη, στο Περιστέρι. Τι αστείο όνομα που μου φάνηκε τότε. Ήταν καλοκαίρι όταν έφτασα. Με πήρε ένα από τα μεγάλα αυτοκίνητα που μας περίμεναν στο λιμάνι και με πήγε στη γιαγιά μου, στο Περιστέρι. Όταν κατέβηκα από το αυτοκίνητο, με περίμενε η γιαγιά μου. Πήρε τις βαλίτσες μου και με πήγε αμέσως να δω το κέντρο. Τι όμορφα που ήταν. Μικρά, ωραία σπιτάκια. Οι δρόμοι μύριζαν γρασίδι και χώμα. Ήταν μεγάλο χωριό, όχι πόλη. Οι άνθρωποι ήταν όλοι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Μα έμοιαζαν σαν ένας λαός. Θυμάμαι, με πήγε σε ένα μέρος με πολύ κόσμο και μπήκαμε σε ένα καφενείο. Εκεί ένας άντρας με κέρασε ένα υποβρύχιο. Ήταν πολύ δροσερό. Μετά από λίγο, κάποιοι άντρες με μαύρα χέρια μπήκαν στο καφενείο. Τρόμαξα και κρύφτηκα. Μα μια κυρία μου είπε πως είναι απλά εργάτες στο κάρβουνο. Ένας από αυτούς μου χαμογέλασε και μου είπε πως αν θέλω θα φωνάξει το γιο του να παίξει μαζί μου. Αυτό ήταν το πρώτο μου καλοκαίρι στο Περιστέρι. Πολλά σπίτια είχαμε. Εμείς ζούσαμε στο κέντρο, δεν ζούσαμε από εδώ απάνω. Από εδώ απάνω ήταν βουνό, ήταν χωματόδρομο. Εμείς εδώ δεν είχαμε δρόμο, είχαμε χωματόδρομο. Χώμα, δηλαδή όταν έβρεχε ένα κόκκινο, μια κόκκινη λάσπη έβγαινε. Και πήγαινε αυτό, πήγαινε στα λιώσα πηγαίνανε από εδώ. Με τα πόδια, τα γαϊδούρια, πόδια, νερό δεν είχαμε. Φως δεν είχαμε, το νερό πηγαίναμε και το παίρναμε με τις κουβάδες. Και ανεβάζανε πάνω το κάρβουνο, το οποίο το κάρβουνο ήταν σωρό το κάρβουνο, και έτρεχε ένα νερό, ένα ποταμάκι έτρεχε, το οποίο τότε δεν είχαμε νερά, δεν είχαμε, και πηγαίναμε και παίρναμε νερό από εκεί να πλύνουμε τα λουλούδια μας. Πολλές φορές πλέναμε με αυτό, ήταν καθαρό το νερό και πλέναμε τα ρούχα μας. 28 έγινε. Το φράγμα που έπεσε από πάνω από την Μπάρνηθα, πήρε όλο το Περιστέρι από κάτω τον Άγιο Αντώνη, έγινε ρέμα στον Άγιο Αντώνη, το θυμάσαι το ρέμα. Έγινε ρέμα, πήρε όλα τα σπίτια του ταξιάρχη και τον ταξιάρχη από πίσω είχε πάει και μείναμε χωρίς σπίτια. Πηγαίναμε και διαλέγαμε κάρβουνα εμείς, και γιατί δεν είχαμε σόμπες και τέτοια πράγματα τότε, και έκαμε τις φουφούδες και έκαμε το κάρβουνα αυτό. Και έκαμε. Αν μύριζε βέβαια πάρα πολύ, αλλά δεν είχαμε πώς να σταθούμε και έκαμε με αυτό το κάρβουνο, το λιγνίτι. Θυμάμαι μια φωτιά που πήρε το κάρβουνο, αλλά είχανε κόσμο, κάψανε κόσμο μέσα εκεί. Η φωτιά αυτή είχε κόσμο μέσα που κάψανε. Αλλά έγινε μια φασαρία για να σταματήσει το κάρβουνο, γιατί άρχισε το όντο μεταξύ να δούλευαν και έβγαινε πάνω βγαίνανε. Το οποίο στον Άγιο Ρόφιο είπανε, προς τα πάνω εκεί, ήταν κάποιο σπίτι, σε ένα σπίτι βγήκανε πάνω βγήκανε. Και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, μαζεύτηκε για να σταματήσει το κάρβουνο. Και πήγαμε το μεταξύ, έγινε μια συγκέντρωση, μαζευτήκαμε και αρχίσαμε το μεταξύ να του χτυπάμε τα αυτοκίνητα. Σπάγανε τι ήρθε η πυρασβεστική, σπάσανε την πυρασβεστική και από τότε και μετά το μεταξύ σταμάτησε το κάρβουνο, σταμάτησε.
Είχε αριστερούς, είχε δεξιούς, είχε βασιλόφθορν, είχε όλοι. Θέλει να σταματήσει το κάρβουνο. Το είχαν σταματήσει. Θέλει να σταματήσει, δούλευε το κάρβουνο τότε που βάλουν τη φωτιά. Θέλει να σταματήσει. Είχανε κόσμο, είχανε μαζέψει πολλούς τέτοιους και έπρεπε να τους εξαφανίσουν. Και νομίζω αυτό, γι' αυτό πήρε η φωτιά, γι' αυτό βάλανε τη φωτιά. Ότι τάκα πήγε άδεια, η φωτιά πήγε έτσι, το έτσι. Αλλά θυμάμαι εγώ που λέγανε στο καφενείο, που ερχόταν ο μπαμπάς και έλεγε ότι δεν ήταν άπρεπη, η φωτιά δεν βγήκε από μόνη της. Τη βάλανε φωτιά γιατί είχανε κόσμο μέσα. Και καλύπανε. Βέβαια. Αφού τους μαλεύανε και τους σκοτώνανε. Τι λες τώρα. Ήταν με το στρογγυλό. Ξέρεις, στη Δημαρχία. Ήταν ένα κέντρο. Πότε ήταν, Στρογγυλός. Στρογγυλό ή οπτασία. Και οπτασία, στρογγυλό στην αρχή και μετά το κάνανε οπτασία. Επειδή ήταν στρογγυλό και... Πηγαίναμε όλα τα παιδιά, εκεί τη βγάζανε. Είχε ένα πάρκο, ανέβαινε δυο σκαλάκια και είχε ένα στρογγυλό τσιμέντο. Είχε μια μαντρούλα και καθόμασταν στη μαντρούλα και τραγουδάγαμε, που τραγουδάγαμε. Ερχόντουσαν οι Δανάοι, ερχόντουσαν όλοι οι τραγουδιστές. Λοιπόν, στην οπτασία ήταν ένα κέντρο μεγάλο, το οποίο πηγαίναμε εκεί. Είχε ποτά, είχε γλυκά, φαγητό δεν νομίζω, δεν είχε φαγητό βέβαια, γλυκά. Κάναμε τις βόλτες μας, πηγαίναμε εκεί μετά, τρώγαμε το γλυκό μας, τρώγαμε, γινόταν η... και μια φορά κάθε τόσο, δεν θυμάμαι, μια φορά γινόταν, δύο φορές γινόταν, που έβγαινε Star Ελλάς, Star Περιστέρι, όχι αλλά Star Περιστέρι γινόταν. Πήγαιναν διάφορες κοπέλες, τις βλέπανε και από αυτές το μεταξύ διαλέγαν την πιο καλή κοπέλα, διαλέγαν. Το οποίο αυτή, σε μία από αυτές ήταν και η νύφη μου. Είχαμε, ήταν ο Φίβος ο καλοκαιρινός, στη γωνία είχε και ένα χειμωνιάτικο. Είχαμε πολλούς σινεμάδες. Είχαμε σινεμάδες. Είχε κάτω στο Περιστέρι, στο... στην αστυνομία. Στην αστυνομία. Είχαμε σινεμάδες πολύ. Στον Άγιο Αντώνη είχε... 13 χρονών που είχα έρθει από το χωριό εγώ, που είχα έρθει από το χωριό, πήγα και δούλεψα. Δεν πήγα στο σχολείο, πήγα και δούλεψα. Ήταν παιδιά τότε όμως που δουλεύανε μαζί μου, 13 χρονών, 14-15 χρονών δουλεύαν τα παιδιά. Γιατί ήταν τότε, υπήρχε φτώχεια τότε. Τότε υπήρχε φτώχεια. Πολλά παιδιά δουλεύανε και ήθελα να πάω. Εγώ δεν είχα πάει σχολείο. Ο πατέρας μου έκοβε τις εφημερίδες και έκοβε τα μεγάλα γράμματα. Έπαιρνε εφημερίδες και έκοβε τα μεγάλα γράμματα και μου τα έβαζε και μου μάθε την αλφαβήτα. Ενώ τώρα τα παιδιά διασκεδάζουν. Μαθαίνουν γράμματα, μαθαίνουν, διαβάζουν, έχουν ξένες γλώσσες, έχουν φροντιστήρια. Τότε δεν υπήρχαν φροντιστήρια, δεν υπήρχαν αυτά και ό,τι όποιο διάβαζε, διάβαζε μόνο του. Δεν τους λείπει τίποτα και τα σχολεία και δουλειές δεν πάνε. Ενώ πρώτα τα παιδιά ήταν πείνα και έπρεπε να πάμε να δουλέψουμε. Δεν είχαμε φως, δεν είχαμε νερό ακόμα, τίποτα δεν είχαμε. Στις ξένες γλώσσες πάνε και μαθαίνουν και τους καθηγητές να τους κάνουν διάφορα μαθήματα. Οπότε τώρα είναι καλύτερα για την νεολαία. Ήταν ωραία τότε βέβαια, ήταν αθώος ο κόσμος, ήτανε. Τώρα είναι πολύ πονηροί είμαστε, πολύ πονηροί τώρα. Αλλά είχαμε όμως πολύ ησυχία, είχαμε αγάπη. Δεν ξέρω, τώρα δεν υπάρχουν αυτά παιδιά μου. Τα παιδιά περνάγανε τα παιδάκια και λέγανε καλημέρα σας, τι κάνετε. Τώρα δεν σου δίνει σημασία, τα ακούς και βρίζουνε. Στεναχωριές, δηλαδή έχει αλλάξει τώρα η κατάσταση. Δεν είναι ότι ήταν όπως ήταν το Περιστέρι. Πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η άνοιξη και πάλι το καλοκαίρι. Η πόλη ήταν διαφορετική, η πλατεία που έπαιζα ήταν διαφορετική. Είχαν έρθει και άλλα παιδιά, παιδιά που δεν είχα ξαναδεί. Είχα 13 φίλους τότε. Ήμουν το πιο ευτυχισμένο παιδί στην πόλη. Όμως δεν μπορούσα να καταλάβω από πού ήρθαν. Ήταν όλα παιδιά εκείνου του άντρα με τα μαύρα χέρια. Μα δεν είχε πια μαύρα χέρια εκείνος ο άντρας. Είπαν πως το κάρβουνο έκλεισε. Ρώτησα τη γιαγιά μου για εκείνα τα παιδιά και μου είπε πως ο θόρυβος της ζωής τα έφερε εδώ. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Τη ρώταγα όλο το καλοκαίρι και μου έλεγε πως όταν μεγαλώσω θα μάθω. Πέρασε και εκείνο το καλοκαίρι.
Η εξέλιξη εδώ άρχισε μετά τη δεκαετία του 70, μετά τη μεταπολίτευση. Πριν εδώ υπήρχαν βοσκοτόπια, αλάνες, τάνες. Πολύ ήταν πολύ πιο... τα σπίτια ήταν πολύ πιο λίγα. Παλιά δεν υπήρχαν τόσο πολλά σπίτια. Ο δρόμος ήταν χωματόδρομος που δυσκολεύεσαι να περπατάς άνετα. Δεν υπήρχαν τόσο πολύ κίνηση με αυτοκίνητα. Μπροστά συγκεκριμένα ο δρόμος ήταν χήμαρος. Χωματόδρομοι. Δεν υπήρχε ύδρυψη, δεν υπήρχαν τίποτα. Δεν υπήρχαν αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Καθαριότητα ήταν καμία σχέση όπως το βλέπουμε τώρα. Είναι σε πιο πολύ καλή κατάσταση. Εδώ δεν υπήρχαν κτίρια. Υπήρχαν κάτω από τη δίκορα. Στάνες υπήρχαν στους επιτοπλούς. Και σιγά σιγά άρχισαν οι άνθρωποι να γίνονται περιοχές υπόπεδα, να κτίζουν. Και με την αστιφιλία η οποία δημιουργήθηκε, άρχισε να δημιουργείται, να παίρνει και τη μορφή που έχει σήμερα. Παλιά πως διασκεδάσαμε. Δεν υπήρχαν τόσο πολλή επιλογή. Παλιά οι επιλογές ήταν λίγες, είχε 2-3 κινηματογράφους. Εκείνη την εποχή ήταν ο Φίβος, τους άλλους δεν τους θυμάμαι. Σινεμά, μπιλιάρδα, μπόλινγκ. Στο ήπιο Πολύνιστο ήταν στο Μπουρνάζι που μπορούσαμε να έχουμε επιλογή. Στο Μπουρνάζι τότε συγκεκριμένα ήταν 3-4 καφετέρειες, ήταν η Κέντια, η Understain, κάποιες κρεπερί που πηγαίναμε, το bowling που υπήρχε και συνεχίζει και υπάρχει. Υπήρχαν τα roller skate που στη γειτονιά μας στην Ανθούπολη και ήταν και κινηματογράφος. Έχει κλείσει βέβαια αυτό, στη θέση του έχει γίνει ένα σούπερ μάρκετ. Πολύ ποδόσφαιρο στις σαλάνες. Βέβαια ήταν η παλιά που δεν είχαμε κινητά και είχαμε πιο πολύ ωραία επικοινωνία με τους ανθρώπους. Ήμασταν πολύ μαζεμένοι, ο ένας γνώριζε τον άλλον. Ξεκινάγαμε δύο στην παρέα να πάμε να πιούμε καφέ και γινόμασταν 15-20 άτομα. Δεν είχαμε τα θέματα που έχετε τώρα, τα παιδιά με τα κινητά. Εμείς καθόμασταν, γελάγαμε, φωνάζαμε. Διασκεδάζαμε όμως, δεν ήταν φωνές άσχημες. Είχε πολύ πιο ζεστή επαφή με ανάμεσα στα παιδιά. Σήμερα έχουν κλειστεί όλα τα παιδιά με τα κινητά τους, σε ένα δωμάτιο με το ίντερνετ και τα λοιπά. Τότε η επαφή γινόταν στους δρόμους, στις πλατείες, στις σαλάνες, στα ποδοσφαιράκια, στα μπιλιάρδα και στους κινηματογράφους. Ήταν πολύ πιο ανθρώπινο. Είναι ψεύτικο τώρα γιατί είναι πλέον μόνο με κινητά, έχουν χάσει επικοινωνία. Δεν βγαίνουν, δεν μαζεύονται όπως παλιά με τις παρέες τους. Ενώ τώρα βγαίνετε όλοι με ένα κινητό, ένα τάμπλετ και δεν διασκεδάζετε, δεν έχετε καμία επαφή μεταξύ σας. Εμείς και μια σχέση που ήθελε το ένα αγόρι να κάνει με ένα κορίτσι, το έπιανε, του μίλαγε ή μίλαγε στο φίλο, πες τη ξαδέρφη σου. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, είστε μέσα σε ένα Facebook και γνωριμίες μέσα από το Facebook και δεν ξέρετε και τι θα καταλήξει η σχέση αυτή. Η πόλη έχει εξελιχθεί, έχει πάρα πολλές επιλογές σήμερα, σε όλα τα επίπεδα. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά στο Περιστέρι, ο Δήμαρχος φρόντισε, το μετρό έχει έρθει, εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, έχει γίνει μέσα στο κέντρο του Περιστερίου που έχει γίνει ένα καταπληκτικό το μέγαρο του Δημαρχείου, πάρα πολύ ωραίο, η πλατεία καταπληκτική. Τώρα βέβαια έχουμε πιο πολύ μεγάλη επιλογή για να πάμε να διασκεδάζουμε, να βγούμε για καφέ, να επιλέξουμε καφετέρειες. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται το κέντρο του Περιστερίου, το άλσος του Περιστερίου, που είναι ένας πνεύμονας πρασίνου για το Περιστέρι. Έχει γίνει υπαίθριο γυμναστήριο για όλους. Είτε για παιδιά από την ηλικία των 15 και πάνω και για τους ηλικιωμένους που είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία τους. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά να μαθαίνουν τα σήματα. Και σε καταστήματα και σε εμπορικά κέντρα τα παιδιά έχουν πολύ μεγαλύτερες επιλογές, πολύ περισσότερες επιλογές και καλύτερες επιλογές όσον αφορά την εκμάθησή τους σε πάρα πολλά πράγματα. Σε άλλες περιοχές του Περιστέρι έχουν ανοίξει πάρα πολύ και ταβέρνες και τσιπουράδικα και ρακομελάδικα.
έχουμε επιλογή που μπορούμε να βγούμε για να περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας. Γίνονται τώρα το καλοκαίρι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πρόσφατα είχαμε και την εκδήλωση που είχε έρθει ο Γιώργος Νταλάρας και τραγούδησε και πάρα πολλοί τραγουδιστές κάθε χρόνο. Όλα τα σχολεία κάνουν τις εκδηλώσεις τους τις καλοκαιρινές. Ο Δήμος έχει προσφέρει αρκετά πράγματα στους πολίτες. Τυχαίνει να έχει ένα πολύ καλό δήμαρχο, ο οποίος αγωνίζεται για την πόλη και πιστεύω ότι έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το Περιστέρι. Και γενικότερα έχει αφήσει το στίγμα στην εξέλιξη του Δήμου. Οι εργασιακές συνθήκες στο Περιστέρι είναι δύσκολες αυτή τη στιγμή, όπως είναι σε όλη την Ελλάδα, με την κρίση που περνάμε τώρα 5-6 χρόνια, είναι πολύ δύσκολο. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνάτε για χρόνια από κακούς πολιτικούς που τη φέρανε στο σημείο μηδέν σε όλα τα επίπεδα. Άρα και οι εργασιακές σχέσεις, όχι μόνο στο Δήμο Περιστερίου αλλά σε όλη την Ελλάδα, έχουν πάρει την κατηγούσα. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως και είναι και σε περιοχή Περιστέρι. Όπως μπορούμε, ο καθένας προσπαθεί να βολευτεί και να βρει κάποια εργασία. Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν την συλλογικότητα σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να βρούμε τον δρόμο μας και οι νέοι να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο μας και να αλλάξουν και οι συνθήκες και οι εργασιακές συνθήκες για να υπάρχει ένα πλέον καλύτερο μέλλον. Έχω ένα μαγαζί 3 χρόνια στο Λόφο και κάθε χρόνο εγώ καταλαβαίνω, το αισθάνομαι, όσο πάμε τόσο πιο δύσκολο. Η ελπίδα ποτέ δεν χάνεται, πάντα, και ειδικά σε εσάς τους νέους δεν πρέπει να χάνεται, και εμείς ξεκινήσαμε δύσκολα αλλά κάτι κάναμε. Όποιος έχει θέληση για τη ζωή γενικώς θα τα καταφέρει. Πρέπει να έχουμε μία ελπίδα για ζωή καλύτερη. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Μόνο όλοι μαζί να καταφέρνουμε τα πράγματα για να βγει η χώρα μας από κρίση. Σαν λαός έχουμε στο DNA μας τη νίκη. Είμαστε νικητές. Πρέπει όμως να βρούμε το ερέθισμα εκείνο, να βρούμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στο δρόμο εκείνο που θα φέρει ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο. Αλλά όπως οι παλιοί λένε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ο Δήμος Περιστερίου, όπως και η Εκκλησία, βοηθούν τα μέγιστα για να στηρίξουν την νεολαία του Δήμου τους. Υπάρχουν οι κοινωνικές δομές που προσπαθεί ο Δήμος, υπάρχουν τα κοινωνικά παντοπολία, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο μαζί με την Εκκλησία, προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν υπάρχουν, οι γονείς δεν μπορούν να τα βοηθήσουν να πάρουν φροντιστήριο. Υπάρχει μέλλον στο Περιστέρι για τα παιδιά μας. Υπάρχουν κοινωνικά φροντιστήρια. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται και ένα πολύ ωραίο σχολείο στο Κουρνάζι. Υπάρχει η δανειστική βιβλιοθήκη στο Περιστέρι, μια καταπληκτική βιβλιοθήκη. Γίνεται μεγάλος αγώνας εδώ στο Περιστέρι για τα παιδιά, για το μέλλον των παιδιών μας. Και τα παιδιά να έχουν ένα πολύ καλύτερο μέλλον στον τόπο τους και όχι να φεύγουν στην Τζενιτία. Όταν ξαναήρθε το καλοκαίρι, η πόλη ήταν αγνώριστη. Είχε γεμίσει με σπίτια, μαγαζιά, είχε γεμίσει με ζωή. Ήμουν μεγάλο παιδί πια. Μπορούσα να βγαίνω μόνος μου έξω. Να κάνω βόλτες στην πόλη. Εκείνο το καλοκαίρι έστειλα μια φωτογραφία στους γονείς μου. Να δουν πόσο πολύ είχα μεγαλώσει. Ρώτησα τη γιαγιά μου ξανά. Για τα παιδιά, τα κτίρια, για την πόλη. Μου είπε πως αυτό λέγεται εξέλιξη. Την τελευταία νύχτα του καλοκαιριού της είπα ότι μου αρέσει η εξέλιξη. Και εκείνη μου χαμογέλασε. Το Περιστέρι έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο. Σε θέμα διασκέδασης και όχι μόνο σε θέμα διασκέδασης, και σε άλλα πράγματα και σε άλλους τομείς. Εμείς οι νέοι στο Περιστέρι είμαστε κυρίως στις μυθρίνες διασκέδασης. Διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διασκέδασης στην πόλη μας. Όπως είναι η Εμιλίου Βεάκη, μια οδό στο Περιστέρι, όπου είναι γεμάτη καφετέρειες
και μπορούν να πάνε όλες οι ηλικίες να χαλαρώσουν, να πίνουν καφέ τους. Έχουμε πολλά μπαράκια, κλαμπς, καφετέριες, σινεμά. Η πλατεία Μπουρναζίου, που έχει πάρα πολλά νυχτερινά κέντρα και έχει και φαγάδικα. Οπότε διασκεδάζεις και εκεί και διασκεδάζεις πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι το κύριο μέρος που διασκεδάζει η νεολαία στο Περιστέρι. Για εμάς τους λαϊκούς υπάρχουν καφετέρειες που θυμίζουν πιο πολύ σε κουτούκι. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από την περιοχή μας. Και γενικότερα διασκεδάζουμε. Ό,τι θέλει να βρει ο καθένας θα το βρει στο Περιστέρι. Σαν κοπέλα το βράδυ φοβάμαι πιο πολύ, όπως και όλες οι κοπέλες. Αλλά στο Περιστέρι έχω δει πάρα πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα να κάνουν περιπολίες. Όταν κάνει εκδηλώσεις ο Δήμος Περιστερίου στο Άλσος, υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνόμευση και πριν και μετά την εκδήλωση. Ο πράγμα που σημαίνει ότι δεν φοβάσαι ούτε να περπατήσεις μόνος σου, ούτε να διασκεδάσεις. Όχι, δεν φοβάμαι ακόμη και τη νύχτα στο Περιστέρι, γιατί η αστυνομία εργάζεται σκληρά και διατηρεί ασφαλές την περιοχή μας. Έχω δει πολλούς αστυνομικούς σε κεντρικά σημεία όπως η Βεάκη, ο πεζόδρομος, που εκεί πέρα που βγαίνω πιο συχνά, και αυτό με κάνει να νιώθω πιο πολύ ασφάλεια, ειδικά το βράδυ που βγαίνω. Στην πόλη μας, στο Περιστέρι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αστυνόμευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εμάς τους νέους, ειδικά και για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Έχω ένα φίλο στο σχολείο που είναι αστυνομικός και μου έχει πει πόσο σκληρά εργάζονται. Οπότε, όχι, δεν φοβάμαι στο Περιστέρι. Εμείς οι νέοι έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν έχουμε αυτοκίνητα και πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι εύκολη η μετακίνησή μας από τη μία μεριά στην άλλη. Η συγκοινωνία στο Περιστέρι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Πλέον έχουμε 3 στάσεις μετρό, το οποίο διευκολύνει όλους τους κατοίκους στο Περιστέρι. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη μετακίνησή μας. Δεύτερον, έχει πάρα πολλές αμέτρητες, θέλω να πω, στάσεις για λεωφορεία και για τρόλι. Τα λεωφορεία μπορεί να αργούν λίγο, αλλά είναι λογικό. Και επίσης δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί μπορώ να και μετακινούμε πάρα πολύ εύκολα. Πολλές γραμμές λεωφορείων, αν και καμιά φορά αργούνε, αλλά μας βολεύουν. Δηλαδή, σε όποιο σημείο του Περιστερίου θέλουμε να πάμε, μας πηγαίνουν. Ο Δήμος του Περιστερίου έχει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν πολλά γήπεδα μπάσκετ, πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα βόλεϊ, υπάρχουν κολυμβητήρια και σε λίγο χτίζεται και καινούργιο κολυμβητήριο. Οι αθλητικές υποδομές στο Δήμο Περιστερίου είναι αρκετές. Ο αδελφός μου πηγαίνει στην Ελληνορωμαϊκή πάλι στο Περιστέρι. Όπου και εγώ και οι φίλοι μου πηγαίνουμε και γυμναζόμαστε αριστεχνικά. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τον αθλητισμό και για όλο τον κόσμο. Είναι δωρεάν το κυριότερο. Όπου έχουμε 2 συλλόγους. Τον Θησέα Περιστερίου και τον Ηρακλή. Ο αδερφός μου πηγαίνει στο Θησέα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία γνωρίζω προσωπικώς και ξέρω ότι έχουν ταχθεί προς τον αθλητισμό χάρη σε αυτές τις υποδομές. Σε κάθε εκδήλωση που γίνεται παρουσιάζεται και ο Δήμαρχος και είναι πολύ πρόθυμος να δώσει ένα κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Εμείς στο Περιστέρι συνηθίζουμε να λέμε ότι το Περιστέρι είναι μια πόλη καθαρή, φωτεινή και αισιόδοξη. Και αυτό γιατί όσοι ζουν εδώ βλέπουν τους ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων της πόλης μας και πραγματικά αισθάνονται χαρούμενοι που είναι περιστεριώτες. Το Περιστέρι είναι μια πόλη με μικρή ιστορία, όμως έχει τη δυνατότητα των αλμάτων και πάνω σε αυτό βασιζόμενοι πιστεύουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχίσει ούτως ώστε η ζωή των κατοίκων να είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη. Πρώτη προτεραιότητα όλων μας είναι αυτό. Πραγματικά με κατάθεση ψυχής όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατόν για τους δημότες μας. Βέβαια. Και βέβαια τον αγαπώ. Εδώ ξεκίνησε τα πρώτα βήματα της ζωής μου. Εδώ έχω ακούσει τις ιστορίες από τη μητέρα μου για το πώς ήρθανε σε αυτή την πόλη, πώς ξεκινήσαν, πώς ταλαιπωρηθήκαν, πώς μεγαλώσαμε εμείς. Έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. Αγαπάω το Περιστέρι, πάρα πολύ το αγαπάω, γιατί δεν έχω φύγει να πάω πουθενά αλλού και είμαι στο Περιστέρι. Από όταν ήρθα είμαι στο Περιστέρι και το αγαπάω πάρα πολύ. Για να μου πει κάποιος να φύγω από το Περιστέρι, δεν φεύγω.
από το Περιστέρι. Μα και βέβαια αγαπάω το Περιστέρι. Εδώ μεγάλωσα, εδώ είναι όλοι οι φίλοι μου, εδώ πηγαίνω σχολείο. Εδώ πέρα συνεχίζω να ζω. Εγώ αγαπάω την περιοχή μου, γιατί εδώ έζησα τα εφηβικά μου χρόνια και συνεχίζω να ζω ακόμα και δεν το αλλάζω. Συνήθως υπάρχουν κίνητρα για να δεθείς με το Δήμο σου και το κίνητρο είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ζω τώρα 7 χρόνια στο Περιστέρι και έχω πάει σχολείο εδώ πέρα, τελείωσα φέτος, βρήκα τους φίλους μου. Έχω ζήσει τα τελευταία μου παιδικά χρόνια και ξεκινάω μια νέα ζωή εδώ πέρα. Αγαπάω πάρα πολύ το Περιστέρι. Βεβαίως αγαπάω, αλλά το πιο σημαντικό είναι το σέβομαι πάρα πολύ και το εκτιμώ πάρα πολύ. Αγαπάμε το Περιστέρι. Είχα γίνει άντρας πια. Μεγάλωσα όπως και το Περιστέρι, καλοκαίρι-καλοκαίρι. Γινόμουν πιο όριμος. Ακολουθούσα την εξέλιξη της πόλης μου. Ήμουν έτοιμος να μάθω τι είναι ο θόρυβος της ζωής. Ρώτησα τη γιαγιά μου και μου είπε πως εγώ είμαι ο θόρυβος της ζωής. Το γέλιο μου ως παιδί, οι φωνές μου, τα όνειρά μου, αυτά φέραν την εξέλιξη. Τα παιδιά κάθε πόλης είναι το μέλλον και η εξέλιξή της. Όταν ήμουν παιδί, μου μάθανε το Περιστέρι ως κάρβουνο. Τώρα το βλέπω ως διαμάντι. Το κάρβουνο που έγινε διαμάντι. Just 19, she was headed off to college to follow a dream. Didn't really have friends, never played in a team. So focused on school, she was hardly a teen. Damn, living in her room, she barely left. Hated being lonely, so she slept. Only got up to study for tests. And honestly, she don't really care about the rest. Then she met a dude, started going out, cause that's all he wanted to do. He didn't care about her, just some bottles of booze. He was focused on his last, never told her the truth. Constantly used, gray started fading away. She was given everything what he would take and take. Her first real love, but for him it was fake. And she finally caught him over at his ex-girl's place. No, she don't know what to do, cause loving this guy, that was all that she knew. It's hard to find the next one when you're broken in two. Broken and bruised, feeling like you're destined to lose, but she never felt this way, she never felt this way. Grab another bottle, put it up to her face. Rather cover all the pain before she ever would say. Always wanted something more, but could never begin, never fit in. He was kinda lacking with friends. His favorite part about the day is when it would end. Damn, so alone. Spending nights in his room, nobody hitting his phone. Always wondered to himself if he did something wrong. The truth is that he was barely getting along. Still, he never tell no one. He never tell no one. About to take his own life before it ever begun. Stuck on the run, tired of always being on the run. See, he was so sick of being laughed at. Started hitting up the party, saying past that. Get a little bit high just to feel okay. With all the pain, he could barely even mask that. No, not the whiskey or drugs. Only losing yourself, you ain't fixing it up. Pill in a cup, cheers man, drinking it up. Getting so high, he don't even know what's up. But he never felt this way. He never felt this way. Really can't tell by the look of his face. But inside, see, Dylan, he was begging to say, hey.